Καλησπέρα από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 1.538.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με 89.975 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα, περισσότερους από 340.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον περισσότερα από 435.000 κρούσματα και 14.865 νεκρούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 71 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.955, εκ των οποίων το 57% αφορά άντρες. Ηλικία μεταξύ 18 και 39 ετών έχουν 30% των κρουσμάτων, μεταξύ 40 και 64, 45% των κρουσμάτων, 65 ετών και άνω, 21% των κρουσμάτων και ηλικία κάτω των 17 ετών, λιγότερο από 3%. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 33.634 κλινικά δείγματα για την παρουσία του ιού. 518 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 734 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 79 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 16 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 77% έχει υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. 16 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 86 θανάτους συνολικά στη χώρα. 23 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανών των συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 86% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επικυρωποίησε το θεραπευτικό αλγόριθμο ασθενών με τη νέα νόσο. Τα σοβαρά περιστατικά, όπως σας έχω πει, απαιτούν συνδυασμένη θεραπεία με φάρμακα τα οποία είναι νοσοκομιακά ήδη, φάρμακα τα οποία υπάρχουν, είναι διαθέσιμα και χορηγούνται σε σοβαρά ασθενείς. Περαιτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε κριτήρια επιλογής των τεστ αντισωμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για επιδημιολογικούς σκοπούς στην Ελλάδα. Θέλουμε να είναι αυτά τα τεστ αξιόπιστα και να χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένα κριτήρια για την καλύτερη επιδημιολογική καταγραφή της πορείας του ιού στη χώρα. Επίσης, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα της χρήσης μάσκας από το γενικό κοινό, όπως σας είχα πει χθες. Η Επιτροπή ενημερώθηκε αναλυτικά για τις πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού CDC. Η Επιτροπή συμφώνησε με τα συμπεράσματα της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού CDC πως ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και σε ειδικές συνθήκες υγρωτισμού θα μπορούσαν να υπάρξουν ωφέλη από τη χρήση της μάσκας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τυχόν εφαρμογή ενός παρόμοιου μέτρου ανάλογα με την πορεία της επιδημίας και σε συγκεκριμένους χώρους όπως αυτοί που προτείνονται από το ECDC, κυρίως για την αποφυγή διασποράς από συμπτωματικούς ή ασθενείς με ήπια συμπτώματα. Επίσης, συζητήθηκε και η πιθανή αύξηση κινδύνου από λανθασμένη χρήση της μάσκας από υγιείς, καθώς και η ψευδής αίσθηση ασφάλειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορές σχετικά με την τήρηση πιο σημαντικών μέτρων, όπως η διατήρηση της απόστασης και της υγιεινής των χεριών, που είναι τα δύο πιο σημαντικά μέτρα. Με δεδομένη την τρέχουσα πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, η Επιτροπή στην παρούσα φάση δεν συστήνει τη γενικευμένη χρήση μάσκας. Όπως για όλα τα μέτρα προφύλαξης, θα επανατοποθετηθούμε και για τη χρήση μάσκας από το γενικό πληθυσμό, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας και τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή τοποθετήθηκε για τη χρήση ιατρικών μασκών με βαλβίδα, τις περίφημες μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας, οι οποίες δεν συστήνονται και είναι και επικίνδυνες όταν χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που ανήκουν στο γενικό κοινό. Μπορούν να μεταδώσουν την νόσο. Αυτές οι μάσκες είναι χρήσιμες για τους γιατρούς εντατικής θεραπείας, τους αναισθησιολόγους, οι οποίοι από την καρδιά μου τους ξέχασα χθες, τους ευχαριστώ, οι οποίοι είναι αυτοί που πρώτοι διασωληνώνουν τον άρρωστο πριν φτάσει στην εντατική θεραπεία, στα επίγοντα περιστατικά, και είναι από τις ομάδες των γιατρών, των επαγγελματιών υγείας που είναι στην εμπροστοφυλακή, στη μάχη εναντίον του ιού, και φυσικά από τους ανθρώπους που εκτίθενται περισσότερο στον ιό μαζί με όλους τους άλλους γιατρούς των επιγόντων. Επίσης,
Η Επιτροπή τοποθετήθηκε για τη χρήση γαντιών από το γενικό κοινό. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για τα γάντια. Υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι η χρήση τους προσφέρει προστασία από τη μόλυνση με τον ιό. Τις τελευταίες εβδομάδες, η χρήση αναλώσιμων πλαστικών ή γαντιών από λάτεξ μιας χρήσης έχει γίνει συνηθισμένη σε δημόσιους χώρους, σε σούπερ μάρκετ, στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό συμβαίνει παρά τις ελάχιστες ενδείξεις ότι η χρήση γαντιών στο δημόσιο χώρο προσφέρει προστασία από τη μόλυνση. Ενώ οι προθέσεις είναι καλές, η αδιάκριτη χρήση γαντιών μιας χρήσης είναι σε μεγάλο βαθμό μάταιη και μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη βλάβη παρά καλό. Θα το εξηγήσω. Πολλοί φορούμε γάντια πιστεύοντας ότι μας προστατεύουν με κάποιο τρόπο. Τα γάντια όμως μιας χρήσης δεν έχουν σχεδιαστεί για εκτεταμένη χρήση, μπορούν εύκολα να σχιστούν ή να έχουν μικρές οπές, τρυπούλες, που μπορεί εύκολα να παραβλεθούν και να θέσουν σε κίνδυνο την ακαιρεότητά τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το άτομο που φοράει τα γάντια. Επίσης, η υπερβολική εξάρτηση από τα γάντια μπορεί να οδηγήσει σε φυσιγασμό και όχι στο πλύσιμο των χεριών συχνά. Επίσης, μας προσφέρει μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας και οδηγεί στη χρήση τους πέρα από την προβλεπόμενη μόνο χρήση τους. Ο ιός μπορεί να επιμολύνει τα γάντια με τον ίδιο τρόπο που επιμολύνει τα χέρια. Για παράδειγμα, θα αγγίξετε μια μολυσμένη χειρολαβή σε ένα σούπερ μάρκετ. Τα γάντια μπορεί να επιμολυνθούν εκεί. Αν αγγίξετε το πρόσωπό σας με τα ίδια μολυσμένα γάντια, αυξάνει ο κίνδυνος να εκτεθείτε στον ιό. Θεωρήστε το δεδομένο ότι θα γίνει. Έρευνες έχουν δείξει ότι αγγίζουμε το πρόσωπό μας κατά μέσο όρο 3 έως και 23 φορές ανά ώρα. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, με τα γάντια δηλαδή, μπορεί να μεταφέρουμε τον ιό σε άλλες επιφάνειες. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ευρέως διαδεδομένα μπορεί να απορρίψει το γάντι ή το καθαριστικό μαντιλάκι σε δημόσιους χώρους. Να αφήσει το χρησιμοποιημένο γάντι σε καροτσάκι αγορών ή να το απορρίψει στον δρόμο. Επιπλέον, όταν βγάζουμε τα γάντια, μπορούμε να μολυνθούμε και συνεπώς το πλύσιμο των χεριών αμέσως μετά την αφαίρεση των γαντιών είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να σταματήσουμε να φοράμε γάντια μιας χρήσης στις εξωτερικές μας δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν συστήνει τη χρήση γαντιών ως μέσο πρόληψης της ασθένειας από τον νέο κοροναϊό. Ας αφήσουμε τα γάντια στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα γάντια σε εμάς, το γενικό κοινό, λειτουργούν ως μια απόσπαση της προσοχής μας από τον καθαρισμό και την υγιεινή των χεριών μας. Αντίθετα, εμείς να πλένουμε συχνά τα χέρια μας είτε με σαπούνι και νερό για 20 έως 30 δευτερόλεπτα, είτε με αντισηπτικό, ειδικά μετά από επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο ή όταν χρησιμοποιούμε δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτή η στρατηγική είναι μια καλύτερη άμυνα έναντι του ιού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κ. Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Τις τελευταίες εβδομάδες, με περσή, πρωτόγνωρη επιμονή, υπομονή, με συνέπεια, καρτερικά συμμετέχουμε όλοι σε μια μοναδική συλλογική προσπάθεια. Γιατί όλοι ξέρουμε πλέον ότι μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση που βιώνουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου. Η πολιτεία έχει λάβει δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να αποφευθεί χωρίς εξαιρέσεις ο συγχρονισμός των πολιτών και μετάδοση του ιού. Η Εκκλησία της Ελλάδος, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού, έδωσε με ψηλό αίσθημα ευθύνης και γενναιότητα στο πλαίσιο των αποφάσεών της πολιτείας κατευθύνσεις προς τους πιστούς εν όψει της Μεγάλης Εβδομάδας. Σήμερα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ως εκπρόσωπος τύπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, διευκρίνησε ότι η ναή θα είναι ανοιχτή τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, μόνο συγκεκριμένες ώρες, αποκλειστικά για τους ιερείς και το απολύτως αναγκαίο προσωπικό των ναών, δηλαδή για έναν ψάλτη και έναν νεοκόρο. Η ναή μας θα είναι κλειστή για τους πιστούς. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ιερά Σύνοδος δεν προτρέπει κανένα πιστό να πάει στην Εκκλησία. Τους αποτρέπει. Οι εκκλησίες δεν είναι ανοιχτές για τους πιστούς και αυτό είναι το νόημα των κεκλεισμένων των θυρών τελέσεως των ιερών ακολουθιών. Η χθεσινή εγκύκλωση Ιεράς Συνόδου, όπως διευκρίνησε ο εκπρόσωπός της, απευθύνεται μόνο προς τους Μητροπολίτες και όχι τους πιστούς και κατά συνέπεια δεν είναι έγγραφο προτρεπτικό για προσέλευση στην Εκκλησία. Πέρα όμως από όσα αναφέρουν οι αποφάσεις πολιτείας, η Ιερά Σύνοδος προτρέπει όλους τους πιστούς να κατανοήσουν τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση κατάκραν εκκλησιαστική οικονομία και επειδή οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των καιρών, οφείλουμε να παραμείνουμε στο σπίτι, προσιλωμένοι στην κατοίκον προσευχή. Παρακαλώ θερμά να ακολουθήσουμε όλοι μας, χωρίς εξαιρέσεις, την προτροπή της Ιεράς Συνόδου. Εξάλλου, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδας
ήταν σαφής όταν είπε ότι μένουμε σπίτι μας από αγάπη, γιατί προτάσουμε το εμείς από το εγώ. Η ατομική προσευχή δεν προβλέπεται στους κατεξαίρεση λόγους μετακίνησης, άρα οι εκκλησίες είναι κλειστές για το κοινό. Είναι μια θυσία που πρέπει να κάνουμε για το κοινό καλό αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να διακυβευθεί η εθνική προσπάθεια. Το κερί μας στην εκκλησία θα το ανάψουμε όταν τελειώσει αυτή η πρωτοφανής κρίση για όλους. Προς το παρόν θα αρκιστούμε στην ατομική προσευχή δίπλα στις εικόνες που ο καθένας μπορεί να έχει στο σπίτι του. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο. Ας παρακολουθήσουμε όλοι από το σπίτι μας, ας προσευχηθούμε από το σπίτι, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη μας για όλους τους συνανθρώπους μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι συνεχίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο όσον αφορά στα αεροδρόμια. Σε εξέταση για τον κορονοϊό υποβάλλονται οι επιβάτες όλων των τακτικών πτήσεων που φτάνουν στη χώρα, δηλαδή πλέον των πτήσεων που έρχονται από Παρίσι, από Βρυξέλλες, από Ζυρίχη και Ντόχα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν υποβληθεί σε τεστ για κορονοϊό οι επιβάτες 15 τακτικών πτήσεων, περίπου 724 άτομα. Οι επιβάτες κατά την άφηξή τους οδηγούνται σε ξενοδοχεία που υποβάλλονται στο τεστ. Όσοι είναι αρνητικοί αποχωρούν από το ξενοδοχείο και ολοκληρώνουν την καραντίνα τους στον τόπο που έχουν δηλώσει στην αντίστοιχη φόρμα. Οι θετικοί παραμένουν εκεί. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τελειώσω με μια αναφορά στη χθεσινή καμπάνια που ξεκίνησε η πολιτική προστασία, με τίτλο «Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές». Το νέο μας βίντεο για όλους τους περήφανους Έλληνες που προσπαθούν με συνέπεια. Η πρωτόγνωρη περίοδος που διανύουμε έχει ένα ρόλο για όλους μας. Ένα ρόλο που, αν παίξουμε όπως πρέπει, με ευαισθησία αλλά και με δύναμη, θα μας οδηγεί στο τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου. Στην πατρίδα μας, εμείς οι Έλληνες, με τη στάση μας, γινόμαστε παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Σε μια συγκυρία που δυστυχώς παραδοσιακές δυνάμεις του πλανήτη δείχνουν ανέτοιμες για μια τέτοια δοκιμασία. Γι' αυτό θέλει και αυτό θέλει να αναδείξει με την καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Μια αποτύπωση της πραγματικότητας και ταυτόχρονα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες που στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να ξεπεράσουμε την πανδημία. Με σύνεση και σοβαρότητα, με αυταπάρνηση και γενναιότητα, κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει. Μέσα στο σπίτι περισσότεροι, εκεί έξω, όπου χρειαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Κυρίως είναι μια καμπάνια που δείχνει ότι όταν στεκόμαστε ενωμένοι, είμαστε ικανοί για το καλύτερο. Και αν συνεχίσουμε να κάνουμε το σωστό, δεν θα αργήσει η μέρα που θα βγούμε από αυτή τη μεγάλη δυσκολία και πιστέψτε με, θα βγούμε νικητές. Γι' αυτό μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Καρλατήρα από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr. Κύριε Τσιόδρα, από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα ως προς το τι είναι αυτό που διαχωρίζει δύο υγιείς ανθρώπους, ώστε ο ένας να προσβληθεί από κορονοϊό και να παραμείνει ασυμπτωματικός και ο άλλος να εκδηλώσει συμπτώματα, να νοσήσει από πνευμονία και να κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή του? Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι νοσούν σοβαρότερα οι άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας. Επίσης, φαίνεται από τις επιδημιολογικές μελέτες του εξωτερικού αλλά και από κάποια αρχικά στοιχεία δικά μας ότι συνοδά νοσήματα, υποκείμενα νοσήματα, χρόνια νοσήματα συμμετέχουν σε αυτή, σαν παράγοντες κινδύνου, σε αυτή την εκδήλωση σοβαρής νόσου. Να θυμίσουμε εδώ βέβαια ότι τα περισσότερα από αυτά πάνε μαζί με την ηλικία. Άρα δεν υπάρχει σαφές κριτήριο με το οποίο να ξεκαθαρίζεις ποιος θα κάνει τη βαριά νόσο και ποιος θα μείνει χωρίς συμπτώματα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει και το ένα και το άλλο. Επίσης ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν αυξημένη ηλικία και παράγοντες κινδύνου συνοδά νοσήματα νοσούν βαρύτερα και έχουν περισσότερη πιθανότητα να κάνουν συμπτώματα. Αλλά επίσης ξέρουμε ότι κάποιοι νέοι με τον μηχανισμό που σας είπα πριν δύο μέρες έχουν μια αυξημένη ενεργοποίηση του αμυντικού του συστήματος, μια παραπάνω φλεγμονή η οποία τους οδηγεί σε αυτή την εμφάνιση πνευμονίας. Αλλά δεν είναι συχνότερο σε αυτούς. Μπορεί να νοσήσουν και αυτοί, μπορεί να νοσήσουν σοβαρά, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Αντίθετα, στους ηλικιωμένους, όπου υπάρχει αυτή η πτώση της άμυνας, στους ανθρώπους με τα χρόνια νοσήματα, υπάρχει υψηλότερη πιθανότητα να κάνουν αυτή τη βαριά μορφή της νόσου, την πνευμονία.
Δεν το κατανοούμε επαρκώς ακόμη. Γίνονται τεράστιες ερευνητικές προσπάθειες σε όλο τον κόσμο. Μιλούμε με συναδέλφους και έχουμε και συναδέλφους εδώ στην Ελλάδα που εξετάζουν αυτά τα δύο φαινόμενα, είτε την πολύ χαμηλή άμυνα είτε την πολύ ενεργοποιημένη άμυνα, η οποία λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο αλλά έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σαν επιστημονική κοινότητα λίγο αργότερα. Ο κύριος Σακάς από το news247.gr. Είναι γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού και υπάρχουν σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες να μην προσέρχονται άσκοπα στα νοσοκομεία και σε άλλες δομές υγείας. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο μήπως μετά το πρώτο κύμα της εξάπλωσης του ιού στη χώρα διαπιστωθεί αύξηση της νοσηρότητας του πληθυσμού από άλλες αιτίες λόγω του φόβου των πολιτών να εξεταστούν το τελευταίο διάστημα? Δεν ξέρω αν ο Υπουργός θέλει να πει κάτι. Εγώ να σας πω αυτό που έχω δει και μου κάνει εντύπωση επιστημονικά και το έχω συζητήσει και με συναδέλφους. Κάποια από τα νοσήματα συνεχίζουν την πορεία τους ανεξάρτητα από τον ιό και κάποια λες και έχουν μπει σε ένα, κατά κάποιο τρόπο σε ένα pause που λέμε, σε μια στάθμευση. Μάλιστα είχα μια ενδιαφέρουσα συνάντηση και συζήτηση με φίλους καρδιολόγους οι οποίοι μου είπαν ότι δεν βλέπουμε τον αριθμό των εμφραγμάτων που βλέπαμε πριν την επιδημία του κορονοϊού. Και είδα λιγάκι τη βιβλιογραφία και είδα τι γίνεται και στο εξωτερικό και είδα επίσης παρόμοια εικόνα. Κάποια από τα νοσήματα δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο έχει γίνει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες ότι κάποια από τα νοσήματα δεν προχωράνε ή δεν βλέπουμε τους αριθμούς που βλέπαμε πριν την επιδημία. Δεν είναι τόσο γιατί δεν αναζητούν βοήθεια, είναι ότι για κάποιο λόγο έχει πέσει η συχνότητά τους στον πληθυσμό. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε σαφώς επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Φυσικά έχει τον κίνδυνο του rebound όταν τελειώσει η επιδημία, αλλά δεν φαίνεται να ισχύει αυτό που λέει ο δημοσιογράφος. Βέβαια, κανείς πρέπει να εξετάσει τα δεδομένα για όλες τις ασθένειες, και γιατί υπάρχουν ασθένειες όπως τα κακοήθη νοσήματα που συνεχίζονται. Και έχουμε ειδικές οδηγίες, οι οποίες θα βγουν από την Επιτροπή μας, και άλλα νοσήματα για τα οποία πρέπει να συνεχιστεί η φροντίδα των ασθενών. Άρα είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα, τα παρακολουθούμε, ξέρουμε γι' αυτά, βλέπουμε και με απορία και με έκπληξη κάποια πράγματα που δεν τα περιμέναμε, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο σε αυτή την επιδημία. Όπως του να μην δούμε κάποια κατηγορία νόσων να εξελίσσεται με τους ρυθμούς που περιμέναμε, ή άλλες να εξελίσσονται σταθερά και να χρειάζονται τη φροντίδα την ιατρική που χρειάζονται ούτως ή άλλως. Και το ένα είναι σημαντικό και το άλλο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η κυρία Χαραλαμπάκου από την τηλεόραση του Αντένα. Κύριε Χαρδαλιά, εάν το βράδυ της Ανάστασης ή τη Μεγάλη Παρασκευή συγκεντρωθούν 50% άτομα έξω από εκκλησίες, τι θα κάνετε? Θα υπάρξει επέμβαση της αστυνομίας? Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι θα υπάρξουν κάποιοι συμπολίτες μας που πιστεύουν ότι είναι πιο πιστοί από τον Αρχιεπίσκοπό μας και από τους ιεράρχες μας, που με περισσή ευθύνη, συνέπεια, ανυφαλιότητα, ψυχραιμία μας συστήνουν και μας προτρέπουν να παραμείνουμε στο σπίτι? Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό, πόσο μάλλον που κανένας δεν μπορεί να ευαγγελίζει την πίστη και την ίδια ώρα να γνωρίζει τις προτροπές της Εκκλησίας. Και πόσο μάλλον όταν οι οδηγίες Ιεράς Συνόδου αλλά και οι νόμοι του ελληνικού κράτους είναι για να τηρούνται βλαβικά. Ο κύριος Νεγκής από την ιστοσελίδα Virus. Κύριε καθηγητά, πρόσφατη μελέτη από την Κίνα σε 173 ασθενείς με COVID-19 έδειξε ότι στην πλειοψηφία τους τα αντισώματα εμφανίζονται σε 15 ημέρες από την έναρξη της μόλυνσης. Όμως περίπου το 1/3 των ασθενών δεν εμφάνισε απόκριση αντισωμάτων ανοσοσφαιρίνης G, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μην παρουσιάζουν ανοσία μετά την αποδρομή της λίμωξης. Το ερώτημά μου είναι, έχει γίνει αντίστοιχος έλεγχος σε Έλληνες ασθενείς που έχουν νοσήσει και έχουν εξέλθει από το νοσοκομείο, έχουν αναπτύξει ανοσία? Πόσο σας προβληματίζει το ζήτημα για την επόμενη φάση της πανδημίας στη χώρα μας? Ναι, είναι σημαντική ερώτηση. Και το συζητήσαμε εκτεταμένα και χθες το βράδυ και σήμερα το μεσημέρι με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας, ιδιαίτερα τους εργαστηριακούς. Φαίνεται ότι όντως υπάρχει μια ανάπτυξη ανοσίας, η οποία είναι αυτό που λέμε η βραχυπρόθεσμη ανοσία και η μακροπρόθεσμη ανοσία, η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Και αυτή γίνεται με ειδικές τεχνικές αντισωμάτων, για τα οποία σας μίλησα.
δεν έχουν ακόμα επικυρωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία τους. Παρ' όλα αυτά, χθες το βράδυ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε ένα σημαντικό αριθμό από αυτά τα τεστ σε μια φάση δοκιμών, η οποία θα μας δείξει την αξιοπιστία τους. Υπάρχουν τεστ λοιπόν που μετά την 11η, 12η, τις δύο εβδομάδες, να πω ένα απλό έτσι αριθμητικό μέγεθος, λένε ότι έχεις εκτεθεί στον ιό. Αυτά τα τεστ, εάν θέλουμε να είναι τέλεια, θα πρέπει να μην χάνουν κανέναν και να λέει ότι αυτός το πέρασε. Τέτοιο τεστ δεν υπάρχει ακόμα. Και φυσικά και οι Κινέζοι που τα έχουν δοκιμάσει δίνουν αυτό που ονομάζουμε ευαισθησία και ειδικότητα στα τεστ, δηλαδή τα πόσα είναι θετικά από αυτά που έχουν τον ιό και πόσα είναι αρνητικά από αυτά που δεν έχουν τον ιό. Δεν μπορούμε να πούμε με μαθηματική ακρίβεια αν το τεστ σε αυτόν τον άνθρωπο που έγινε με το κινέζικο, σε αυτόν τον πληθυσμό που έγινε με το κινέζικο τεστ αντισωμάτων, είναι αξιόπιστο, παρά μόνο ότι δείχνει την αξιοπιστία του τεστ που χρησιμοποιήθηκε. Μπορεί άλλο τεστ με καλύτερη ακρίβεια να δίνει άλλα αποτελέσματα και να ανείχνευε περισσότερο τους θετικούς. Αυτή τη φάση ακριβώς περνάει αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας. Προσπαθεί να βρει αξιόπιστα τέτοια τεστ αντισωμάτων, τα οποία θα μας δείξουν καλύτερα την επιδημιολογική πορεία του ιού σε μια χώρα. Νομίζω πολύ γρήγορα, η πρόβλεψή μου είναι εντός του επόμενου μήνα, θα έχουμε τέτοια τεστ καλύτερα από το πιθανώς από το τεστ που δοκιμάσαν οι Κινέζοι συνάδελφοι. Τώρα, για το αν έχουν γίνει κάποια τεστ και έχουν δοκιμαστεί στην Ελλάδα σε πληθυσμούς ασθενών, ναι, έχουν δοκιμαστεί κάποια, πολύ αρχικά στάδια ακόμα, στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και από μικρές ερευνητικές ομάδες. Φαίνεται ότι και αυτά έχουν την ευαισθησία τους και την ειδικότητά τους, η οποία δεν είναι το 100%. Και όσο περνά ο καιρός, θα ξέρουμε περισσότερα για το ποιο θα είναι ένα από τα αξιόπιστα τεστ. Αυτές ήταν και οι προδιαγραφές που έβαλε η Επιτροπή μας, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, να έχει δηλαδή τη σφραγίδα και των διεθνών οργανισμών, αλλά και μια υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Περιμένουμε πολλά από αυτό το τομέα και από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Σιγά σιγά μαζεύουμε και τα δικά μας δεδομένα. Έχουμε ανθρώπους που είχαν θετική PCR για τον ιό και είχαν θετικά και ψηλά τα IgG αντισώματα, αυτά τα που δείχνουν την ανοσία, και κάποιους ο οποίος τους έχασε το τεστ. Και εμείς δοκιμάσαμε κάποια κινέζικα τεστ, αλλά θα υπάρχουν και άλλα τεστ στην αγορά και θεωρώ ότι θα, όσο περνάνε οι εβδομάδες, θα έχουμε και περισσότερη πληροφορία. Σίγουρα όμως αυτό που καταλήγουν όλοι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι διεθνείς οργανισμοί είναι ότι αυτή τη στιγμή το μοριακό τεστ είναι το πιο αξιόπιστο για τη διάγνωση της νόσου και τα τεστ αντισωμάτων θα χρησιμοποιηθούν περισσότερο επιδημιολογικά για την καταγραφή και στην επόμενη φάση της πανδημίας. Κυρία Σουλάκη από το iatropedia.gr. Κύριε καθηγητά, έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές του πλανήτη περιπτώσεις ασθενών που νοσούσαν από το νέο κορονοϊό χωρίς συμπτώματα. Κάποιοι φαίνεται ότι παρέμειναν ασυμπτωματικοί σε όλη τη διάρκεια της νόσησής τους. Ωστόσο, εμφάνιζαν κλινικά χαρακτηριστικά μιας ασυμπτωματικής νέου τύπου πνευμονίας. Τι γνωρίζουν οι επιστήμονες σήμερα για αυτό το ιατρικό φαινόμενο και αν υπάρχουν και κάποια έστω μικρά συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαν να υποψιάσουν κάποιον, καθώς λένε ότι ακόμη και οι ασυμπτωματικοί μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες βλάβες στην υγεία και τους πνεύμονές τους. Έχετε συναντήσει Έλληνες ασθενείς ασυμπτωματικούς με παρόμοια εικόνα βλάβη στους πνεύμονες? Πολλά ερωτήματα ταυτόχρονα. Να πω εδώ ότι όντως υπάρχει αυτό το φαινόμενο των ασυμπτωματικών, οι οποίοι θεωρείται ότι παίζουν και ρόλο στη μετάδοση. Έχουμε και στην πατρίδα μας, με τη βοήθεια της πολιτικής προστασίας, ελέγξαμε και συνεχίζουν να ελέγχονται πληθυσμοί οι οποίοι επιστρέφουν από το εξωτερικό και έχουμε ανιχνεύσει θετικά αντισώματα, την παρουσία του ιού, όχι αντισώματα, με μοριακό τρόπο την παρουσία του ιού στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και ξέρουμε λοιπόν ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό. Άλλο η μόλυνση από τον ιό και άλλο η νόσος, ο ασθενής από τον ιό. Τους βαφτίζουμε ασθενείς κρούσματα, αλλά δεν νοσούν. Έτσι. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχει μια φάση που λέγεται προσυμπτωματική, μία με δύο μέρες πριν εμφανίσει τα συμπτώματα, γιατί παίρνει πέντε μέρες τον εμβάζεις και μετά μπορεί να πάρει μερικές μέρες να εμφανίσει τα συμπτώματα. Και άνθρωποι που εμφανίζουν συμπτώματα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο μεταδοτικοί οι άνθρωποι που είναι προσυμπτωματικοί και συμπτωματικοί από τους ασυμπτωματικούς. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι οι ασυμπτωματικοί συμμετέχουν στη μετάδοση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκη μπορεί να γίνει η εικόνα ξαφνικά επιστημονικά. Ο δημοσιογράφος βάζει και ακόμα ένα ερώτημα. Να είσαι τελείως ασυμπτωματικός και να έχεις πνευμονία. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ούτε έχει δημοσιευθεί κατά κόρον τέτοια εικόνα. Ίσα-ίσα αυτοί που είναι ασυμπτωματικοί και έχουν θετική την αντίδραση του ιού, την μοριακή, δηλαδή την ανίχνευση του ιού, οι περισσότεροι δεν έχουν πνευμονία. Είναι ένας ιός που κατεξοχήν προκαλεί πνευμονία.
Ελάχιστα περιστατικά μπορεί να ανεβρεθούν και σε τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχουμε ψάξει ειδικά γι' αυτό, γιατί αυτοί δεν είχαν συμπτώματα, έτσι. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για το αν κάποιοι από αυτούς τους εντελώς ασυμπτωματικούς έχουν εικόνα. Είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί όταν έχει πνευμονία, δημιουργείται μια αίσθηση δύσπνοιας. Δημιουργείται μια αίσθηση κούραση. Ο ιός έχει επεκταθεί λίγο περισσότερο στον οργανισμό σου και θα έχει και κάποια συμπτώματα. Δεν έχουμε λοιπόν τέτοιο περιστατικό στην Ελλάδα. Αντίθετα, όμως, έχουμε περιστατικά που ήταν εντελώς ασυμπτωματικά, παρέμειναν εντελώς ασυμπτωματικά, είχαν θετική τιμωριακή διάγνωση του ιού και ξεπέρασαν τον ιό παραμένοντας ασυμπτωματικά. Είναι ένα από τα ερωτηματικά για τις αβεβαιότητες της επιδημίας. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό το σενάριο που αναφέρεται ο δημοσιογράφος, αλλά ένας ιός προκαλεί πνευμονία, πρέπει να το ξέρουμε, και ιδιαίτερα ένας νέος γερός οργανισμός μπορεί να δημοσιευτούν και κάποια περιστατικά τέτοια. Η κυρία Βέργου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Κοντοζαμάνη, προχθές Παγκόσμια ημέρα υγείας υπήρξε ένα αίτημα από όλο τον υγειονομικό κόσμο της χώρας για ενίσχυση του συστήματος υγείας. Έχοντας πάρει και το μάθημα από την πανδημία τη συνειδητοποίηση της αξίας του δημόσιου συστήματος υγείας, συμφωνείτε με την άποψη ότι είναι τώρα ευκαιρία να γίνει μια σοβαρή παρέμβαση, μόνιμη, σταθερή και σε βάθος χρόνου στο σύστημα υγείας? Μια παρέμβαση που θα προβλέπει μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, άνοιγμα των κλειστών κλινών μεθ του ΕΣΥ και σταθερή ανάπτυξη νέων, ενίσχυση των δημοσίων εργαστηρίων και στήριξη της εξωνοσοκομιακής φροντίδας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας? Οι υπηρεσίες που παρέχει ένα σύστημα υγείας έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτόν τον σκοπό υπηρετούμε, είναι καθήκον μας θα έλεγα, και το καθήκον αυτό το υπηρετούμε με επιτυχία. Ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος υγείας είναι αδιαπραγμάτευτος για εμάς. Ειδικά και στην περίπτωση του κορονοϊού, να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι κανένας συμπολίτης μας δεν έχει πληρώσει, ούτε πρόκειται να πληρώσει στο μέλλον, για υπηρεσία που σχετίζεται με τον κορονοϊό. Εμείς που ασχολούμαστε με τα συστήματα υγείας, με την πολιτική και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, συνηθίζαμε παλιά να μετράμε τη δυναμικότητα ενός συστήματος υγείας με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των εγκαταστάσεων, πόσα νοσοκομεία έχουμε και τον αριθμό των κλινών. Τα σύγχρονα συστήματα υγείας έχουν δείκτες μέτρησης απόδοσής τους που βασίζονται στην ανταποκρισιμότητα του συστήματος, δηλαδή κατά πόσον ένα σύστημα υγείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών. Και το δικό μας σύστημα υγείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών και αυτό καταδεικνύεται καθημερινά στην περίπτωση του κορονοϊού. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε ως χώρα και ξεπεράσαμε στρεβλώσεις του παρελθόντος, καλύψαμε ελλείψεις, προσφέραμε νέες υπηρεσίες, ανοίξαμε μονάδες συντατικής θεραπείας, θέσαμε σε πλήρη λειτουργία τόσο το πρωτοβάθμιο όσο και το δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας, και αυτό φέραμε και φέρνουμε καινούριο εξοπλισμό, στελεχώνουμε το σύστημα υγείας με το απαραίτητο προσωπικό. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Διότι μέχρι στιγμής το σύστημα υγείας τα έχει πάει καλά, αλλά μετά την κρίση του κορονοϊού έχουμε το σύστημα υγείας θα συνεχίσει να λειτουργεί. Και δημιουργούμε αυτή την παρακαταθήκη και είμαι βέβαιος ότι μετά την κρίση θα έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό, πιο σύγχρονο σύστημα υγείας. Συνηθίζαμε να βλέπουμε παλιά στους τίτλους των εφημερίδων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας πώς οι συνάνθρωποι μας περιμένουν για μία μονάδα, για μία κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, κυρίως κατά την περίοδο της γρίπης το χειμώνα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτά θα είναι παρελθόν. Το σύστημα υγείας θα είναι σαφώς καλύτερο την επόμενη μέρα και όλα αυτά τα οποία αναφέρει δημοσιογράφος και τα έχουμε βάλει μπροστά και τα υλοποιούμε. Η χώρα μας επίσης αυτή την περίοδο στον τομέα της υγείας έχει κάνει ένα ψηφιακό άλμα. Δράσεις τις οποίες τις σχεδιάζαμε μέσα στο χρόνο να τις υλοποιήσουμε, τις έχουμε υλοποιήσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα η άλλη συνταγογράφηση. Και όλα αυτά είναι προς όφελος των συμπολιτών μας, δεν επιφέρουν κανένα κόστος και τον εξυπηρετούν στην καθημερινή του επαφή με το σύστημα υγείας. Όλα αυτά λοιπόν, όλη αυτή η κρίση μας δίνει και την εμπειρία και τα εργαλεία προκειμένου να φτιάξουμε το σύστημα υγείας το οποίο θέλουμε να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.